πιο πολύ. Ναι, αλλά τώρα νιώθει ωραία γιατί κάνει κάτι δικό της και κάνουμε focus εκεί. Για μένα έχει να κάνει ο άντρας που είναι δίπλος. Δηλαδή, αυτό που είπε ήταν τύχη που γνώρισα. Πώς το λένε το σύζυγο, το Θέμη. Παναγιά μου, Παναγιά μου, μακριά. Ταυτίστηκες και εσύ. Ναι, γιατί μπορεί να κάνει ένας σωστός σύντροφος, μπορεί να κάνει τη γυναίκα να πατάει γερά στα πόδια της. Όχι, δεν αυτοπροσδιοριζόμαστε προς Θεού από τον σύντροφό μας. Αλλά μπορεί να βοηθήσει την σύντροφο να αισθανθεί καλά και να εξελιχθεί. Ειδικά με ίδιο και αντίθετα. Το ίδιο και συμβαίνει και αντίθετα. Η γυναίκα να βοηθήσει τον άντρα. Σου απαγορεύω. Σου απαγορεύω, τώρα το βλέπω ο τίτλος στον κόσμο. Η γυναίκα να απαγορεύει. Σου απαγορεύω να ξανακάνεις. Ναι. Πρώτα απ' όλα. Πες. Το να φοράς κολάν και κολλητό μπλουζάκι. Ναι. Και να, αντί να βλέπουμε τη ματσούκα που έχει αυτό το σώμα παιδάκι που έχει, μου, είναι ναι, ήδη... να κάνεις σε διπλό πλάνο. Και μου έβαλες κοίτα, το κολάν και το κόκκινο το παιδί μου, είναι ειδικό της. Και να ρωτάς το μικρόφωνο, πηγαίνεις παντόφλο στον άντρα σου, ναι, σου το απαγορεύω. Γιατί όμως, γιατί ο Παρτσόλης ο αγαπημένος μας που 6 ώρα το πρωί έκανε το μοντάζ, είπε πριν από αυτήν την ερώτηση ήταν ότι μαγειρεύεις καλά, φοράς ποδιά, κάνεις αυτό και εκεί ήταν συνειρμικά, κατάλαβε. Σε νοιάζεις αν λερώνει τα ρούχα της όταν μαγειρεύει, αν φοράει ποδιά. Γιατί εσύ μου το απαγορεύεις, δηλαδή... τις μαρές άρεσε, γιατί έτσι μάθαμε ότι ο Θέμης είναι ένας άνθρωπος μπορείς να πεις, δημοκρατικός προτίζεις, που παίρνει μόνος παντόφλες. Εσύ πάλι όχι. Εσύ πάλι δεν είσαι. Επειδή... Τώρα καταλάβαμε όλοι ποιος είσαι. Εγώ είμαι πάρα πολύ δημοκρατικός. Πάρα πολύ δημοκρατικός. Και άφησα πρωινό σήμερα το πρωινό. Άλλο χρώμα δεν είχε να βάλει. Έτοιμο. Καλά κάνεις. Και τα ρούχα τα έβαλε. Δεν σας αρέσει να ακούσουμε μόνο. Μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω μια γυναίκα η οποία θέλει να αισθάνεται καλά ο σύντροφός της και να τον περιποιείτε. Γιατί σημαίνει ότι και αυτός κάνει άλλα δεν πράγματα που την κάνει Φνάτες, να είναι τόσο δοτική. Αυτά έτσι πάνε. Είναι δίνεις και παίρνεις. Συμφωνώ. Αλλά το να ρωτάς, φοράς ποδιά. Όχι, ή πηγαίνει στις παντόφλες, εγώ δεν θέλω να το ξανακούσω στην εκπομπή. Δεν θέλω να το ξανακούσω, εντάξει. Εγώ θα πρέπει δηλαδή να κάτσω και να το δεχτώ αυτό το πράγμα, έτσι. Όσο χιούμορ να έχει μέσα όλο αυτό, δεν είναι ωραίο. Εδώ και χιούμορ δεν είναι ωραίο. Ενώ ο Σαββόπουλος είχε χιούμορ, δηλαδή, που το πήγαινε μια χαρά. Όχι, δεν σε κάνω τον Σαββόπουλο, πια ποιος είσαι! Να ταυτιστώ κι εγώ μια φορά, βρεσά, θα ταυτίσεις σε 300 μέρες. Εδώ πέρα, με πάνε κοκκινάκι, δεν είχε μαύρο. Δεν είχε, εσύ. Ο Καραγιώργος μου το έδωσε. Ωραία, το έβαλε. Ο Καραγιώργος μου το έδωσε. Δεν έχουμε πλάνα που να κάνεις όμως. Το κόνσεπτ ήταν να κάνουμε σερφ. Αλλά λόγω της βροχής, ο κάμεραμαν δεν μπορούσε το παιδί να πει ο Μιχάλης. Έχω πει πολλές φορές δεν θέλω αυτό. Ποτέ δεν το έχω πει. Στην εκπομπή δεν θέλω κάτι. Δεν θέλω να ρωτάει τέτοια πράγματα. Εντάξει, παιδιά, εντάξει, κάνε μου μια λίστα. Don't. Γιατί εσύ με τη σύζυγό σου δεν είσαι έτσι. Μπροστά μας. Παιδί μου, η Μαρία, επειδή την ξέρω. Εγώ έχω γνωρίσει, παιδιά, τη μαμά του Στέφανου. Είναι μια μοντέρνα γυναίκα, δυναμική. Και λέω, δες. Και μετά λέω, πώς είναι δυνατόν από αυτή τη γυναίκα. Ναι, Βεούλα μου, γιατί θα σου απαντήσω. Είδα τη μαμά σου και πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Δυναμική. Τι περίμενε να είναι, παιδί μου. Ναι, αλλά εσύ γιατί είσαι έτσι. Γιατί ρωτάω αυτό. Εμένα είναι προσοχή, μάλλον. Άκου, με τη Μαρία, επειδή δεν ξέρει λίγο την ιστορία. Με τη Μαρία, επειδή γνωριστήκαμε το 2012 όταν κάναμε μαζί NLP. Τι κάνατε? NLP. Τι κάνατε? Είναι κάτι. Νευρογλωσσικό προσανατολισμό. Μάλιστα. Κάντο μια φορά το λε, είναι και εσύ, θα σου βοηθήσει. Δεν κάνει τίποτα. Καλά. Συγγνώμη. Λοιπόν, εκεί πέρα λοιπόν η Μαρία είχε συστολή απέναντι στου άνδρε, πόσα είναι, τι όλα αυτά. Οπότε η κουβέντα είναι λίγο πιο φιλική. Αλλά προσωπικά τη Μαρία θέλουν, έτσι. Ναι, και δεν είναι κακό και το λέει και συνέντευξη. Απλά δεν μπορούμε να παίξουμε 3-5 λεπτά. Ναι, αλλά την ερώτηση αν πα παντόφλου στον άντρα σου λε και αν απαντούσε ότι σπάω τι παντόφλε και τι βάζει και στο πόδι όμω, θα το βάζαμε πρώτο τίτλο, Τριφίδου. Όχι. Εκεί πέρα, ναι. Τριφίδου, μη γελά. Ναι, πρώτη.